Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάω να σας δείξω πώς να φτιάξετε αυτό το υπέροχο σχέδιο για runner. Αποτελείται από δύο μόνο επαναλαμβανόμενες σειρές, πλέχεται πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμό δυσκολίας, μπορείτε και εσείς οι αρχάριστες να το φτιάξετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει, για να αποθηκεύετε τα βίντεο και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσια, όπως γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις. Είναι το γρανάζι, το οποίο βλέπετε, το ανοίγετε. Πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε ταχύτητα στην οποία εσείς μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω και στα 4 κανάλια με υπότιτλους. Και μην ξεχνάτε, στα κανάλια και τα 4 έχω κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα. Που σημαίνει ότι σχέδιο φτιαχτεί από τα δικά μου κανάλια, υποχρεούστε να δώσετε το όνομά μου καθώς και το βίντεο. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Το συγκεκριμένο σχέδιο θα σας το φτιάξω αργότερα και σε μαξιλάρι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω πώς θα κάνετε το runner. Θα πάρετε την κλωστή σας, ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό σας, θα τον ευγάλετε, θα βάλετε μέσα στο βελονάκι, θα τραβήξετε και μετά άλλα δύο δάχτυλα τραβάμε να σχηματίσουμε τον κόπο. Θα κάνουμε μια ιδιαίτερη αλυσίδα, την οποία την κάνω εγώ πολύ συχνά σε runner. Σας την έχω δείξει και σε φούστα, καθώς και σε ζακέτες και σε μπλούζες. Είναι πολύ απλή. Θα πάμε να κάνουμε 4 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο, στην πρώτη αλυσίδα, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Βλέπετε, θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο, κάνω το 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω από τη μία μου θηλιά, ακριβώς απέναντι, θα τραβήξω, και θα παρακολουθεί, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές και τις άλλες δύο. Ξέχασα να σας πω, το σχέδιο είναι επανάληψη στη λήψη. 6 συν 4 ακόμα, ανάλογα πόσο μήκος το θέλετε. Πάω να κάνω εγώ άλλα 8, ώστε να συνεχίσουμε το βίντεο. Λοιπόν, τελειώσαμε, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω για την άλλη θηλιά, να κλείσω με βό. 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω 3 ποδαράκια, συν 3 στις αλυσίδες, θα έχω 4 μέσα στην τρυπίτσα μου, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, τις άλλες 2, παίρνουμε κλωστή, μέσα ξανά, τραβάμε, παίρνουμε κλωστή, κλείνουμε τις 2 πρώτες μας θηλιές, τις άλλες μου 2, παίρνω κλωστή, ξανά το ίδιο. Συνεχίζουμε, παίρνουμε κλωστή δίπλα εδώ. Συνεχίζουμε να κάνουμε και εκεί 4 ποδαράκια. 1, 2, 3 και ένα 4. Τώρα, 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα περάσω εδώ δίπλα στη σειρά, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο και στη συνέχεια. Λοιπόν, κάναμε 4 αλυσίδες, θα περάσουμε εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο. Πάλι 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4. Στη διπλανή τρυπίτσα ακριβώς εδώ, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 με ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα και θα κάνω 4 ποδαράκια. 1, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα μπω. Θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές και τις άλλες 2, 2 ποδαράκια, 3 και άλλο ένα 4 ποδαράκια, βλέπετε. Συνεχίζουμε, παίρνουμε κλωστή εδώ δίπλα, θα κάνουμε και εκεί 4 ποδαράκια, 1, 2, 3 και άλλο ένα 4. Ξέχασα να σας πω ότι το σχέδιο κορίτσα είναι επαναλαμβανόμενο το 2 σειρών. Τώρα, 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 με ένα άριχτο. Πάλι 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, θα μπω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 με ένα άριχτο. Και συνεχίζω να κάνω πάλι 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ επάνω και θα κάνω 4 ποδαράκια. 1, 2, 3 και άλλο ένα 4.
Τώρα θα περάσω και εδώ δίπλα, θα κάνω και εδώ 4 ποδαράκια. 1, 2, 3 και άλλο 1, 4. Βλέπετε, θα γυρίσουμε τώρα το πλεχτό μας. Γυρίζοντας το πλεχτό μας, θα πάμε να κάνουμε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα περάσω εδώ δίπλα, εδώ, στο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω γλωσσή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άρρηκτο. Συνεχίζουμε να κάνουμε 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4. Αυτή τη φορά θα μπούμε στο κέντρο, ακριβώς εδώ, που σας δείχνω με το βελονάκι. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω γλωσσή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άρρηκτο. Συνεχίζω να κάνω 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα περάσω εδώ δίπλα. Ώστε να βάλω το βελονάκι μου, να τραβήξω την κλωστή μου, να πάρω κλωστή, να κλείσω με άρρηκτο. Βλέπετε, πάλι 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, δίπλα εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο. Συνεχίζουμε 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα περάσω εδώ στο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο. Πάω να κάνω πάλι 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άρρηκτο, θα γυρίσω το πλεχτό μου και θα πάω να κάνω την από κάτω μου σειρά, αυτό που είναι γεμάτο, που σημαίνει ότι θα μπω ακριβώς εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω να κλείσω με βοβό και θα πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στρίψα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, έχω κάνει 2, πάω να κάνω και τα άλλα 6 για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, έχω κάνει 8 ποδαράκια, 1, 2, 3, 4 αλυσίδες και θα πω εδώ ακριβώς που σας δείχνω με το βελονάκι, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο με ένα άρρηκτο, 4 αλυσίδες πάλι, 3, 4, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο, πάλι 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα πάω να κάνω και εκεί 8 ποδαράκια. Έχω κάνει το 1, πάω να κάνω και τα άλλα 6, 7 συγγνώμη για να σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, έκανα τα 4 και πάω να κάνω ό,τι έκανα από τη μία μεριά μέχρι τα εδώ, θα το κάνω από εδώ μέχρι να τελειώσει τη σειρά μου, που σημαίνει ότι θα κάνω πάλι 4 αλυσίδες, 2, 3, 4, θα μπω εδώ μέσα στη τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάρρηκτο, συνεχίζω 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάρρηκτο, πάω να τελειώσω να σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, βλέπετε, τελείωσα, θα γυρίσω το πλεχτό μου και πάμε να κάνουμε πάλι 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, θα περάσω εδώ πάνω στο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άρρηκτο, συνεχίζω πάλι 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, τις 5 αλυσίδες να θυμάστε ότι τις κάνουμε μόνο όταν πάμε από το ένα ποδαράκι στο άλλο εδώ που έχουμε το γέμισμα. Τώρα θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άρρηκτο, πάλι 4 αλυσίδες, 2, 3 και 1, 4, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο, βλέπετε, και 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο. 1, 2, 3, 4. Θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο. Και πάλι 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4. Θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες και άλλη 1, 5. Θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο. Αυτό εδώ είναι το σχέδιό μας, κορίτσα. Επαναλαμβάνετε τις δύο σειρές και όταν είναι να τελειώσετε το πλεχτό σας, θα σας δείξω τώρα, πάντα θα το τελειώνετε
όχι με το γεμάτα τα τετράγωνα, αλλά με τις αλυσίδες τις 5. Πείτε τώρα ότι το έχετε τελειώσει. Τι θα πάτε να κάνετε? Θα γυρίσετε το πλεκτό σας και θα πάτε να κάνετε 1, 2, 3, 4 και 5 αλυσίδες. Θα πατήσετε εδώ στη μέση, θα βάλετε το βέλο να σας τραβήξετε, θα πάρετε κλωστή, θα κλείσετε και τις 2 θηλιές με ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4. Θα πατήσετε επάνω εδώ, θα βάλετε το βελονάκι, θα τραβήξετε, θα πάρετε κλειστή, θα κλείσετε με άριστο. Συνεχίζετε. 1, 2, 3, 4. Δίπλα εδώ, θα βάλετε το βελονάκι, θα τραβήξετε, θα πάρετε κλειστή, θα κλείσετε με άριστο. 1, 2, 3, 4. Επάνω εδώ στο άριστο, θα βάλετε το βελονάκι, θα τραβήξετε, θα πάρετε κλειστή, θα κλείσετε με άριστο. 1, 2, 3, 4. Δίπλα εδώ, θα βάλετε το βελονάκι, θα τραβήξετε, θα πάρετε κλωστή, θα κλείσετε με άριχτο. 2, 3, 4. Επάνω στο άριχτο, θα βάλετε το βελονάκι σας, θα τραβήξετε, θα πάρετε κλωστή, θα κλείσετε με άριχτο. Συνεχίζετε. 1, 2, 3, 4. Εδώ, στη μέση, θα βάλετε το βελονάκι σας, θα τραβήξετε, θα πάρετε κλωστή, θα κλείσετε με άριχτο. 1, 2, 3, 4. Δίπλα εδώ, θα βάλετε το βελονάκι, θα τραβήξετε, θα πάρετε κλωστή, θα κλείσετε με άριχτο. Αυτό εγώ θα το κάνω μέχρι να τελειώσει η σειρά μου. Λοιπόν, το τελείωσα και θα πάρω κλωστή να περάσω μέσα από τη θηλιά μου και να κόψω. Και όταν το τελειώσετε θα πάρω να βάλετε τις φούντες από κάτω. Και πώς θα τις κάνετε? Θα πάρετε την κλωστή σας, γύρω από τα δαχτυλά σας τα 4 θα κάνετε, θα περάσετε την κλωστή 8 φορές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Λίγο πιο μακριά θα κόψουμε την κλωστή μας, ώστε να το βγάλουμε, να το κρατήσετε πάρα πολύ σφιχτά και να πάρετε την κλωστή, να την περάσετε κάτω από το δάχτυλο και θα την φέρετε επάνω και στη συνέχεια θα την βγάλετε και την κλωστή τη συγκεκριμένη, την άλλη θα την τραβήξετε, να την περάσετε μέσα από τη θηλιά, ακριβώς εδώ, και θα σφίξετε. Βλέπετε? Μετά θα πάρετε το βελονάκι σας, θα περάσετε όλες τις κλωστές μαζί, θα πάρετε την κλωστή σας, την περάσετε μέσα από όλες τις θηλιές και θα κάνετε και 1-2 αλυσίδες και μετά θα πάτε ακριβώς εδώ στη μέση, θα βάλετε το βελονάκι σας, θα πάρετε την κλωστή σας, θα την τραβήξετε, θα την περάσετε και από την άλλη τη θηλιά και στη συνέχεια τη συγκεκριμένη κλωστή θα την περάσετε μέσα από τις θηλιές σας και μετά μέσα από την κάτω θηλιά, βάζοντας μέσα το φελονάκι, παίρνοντας την κλωστή και την τραβάμε μέσα. Και μετά θα πάτε και θα κόψετε τις φούντες ανάλογα στο μήκος που θέλετε εσείς. Ελπίζω το σχέδιο να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!